πολύ μικροί. Δεν τους γνώριζα και δεν τους θυμάμαι. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σε μια θεία μου. Μεγάλωνα μαζί με τα παιδιά της. Ετρεφόμουν με το μίσος αυτών των παιδιών σε μια παρήσαχτη. Όταν έγινε 10 χρονών με βάλαν σε ένα ίδρυμα. Έζησα εκεί 8 χρόνια και εκεί μορφώθηκα. Σήμερα που αρχίζει αυτή η αφήγηση, φεύγω από αυτό το σχολείο. Πηγαίνω στο σπίτι κάποιου κυρίου. Δεν ξέρω ούτε το όνομά του. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Φτάνει που βγαίνω στον ανοιχτό αέρα. Τίποτα. Έχεις ένα ωραίο προσωπάκι. Ήταν πολύ όμορφη η μαμά σου. Πολιτεία. Στο πανηγύρι χόρευε ένα κυπριακό συγκρότημα. Πήγαμε εκεί με τον Αμαξά. Ήταν υπέροχα. Σε μια στιγμή αντιλήφθηκα πως η μικρή έπρεπε κοντά μου. Έψαξα παντού. Τέλος κατάφερα να τη βρω. Καθόταν σε μια ακροθαλασσιά. Γιατί το έκανες αυτό? Έφυγε. Ποιος έφυγε? Μα η Μιλίτσα. Την πήρε ο γης. Είπα να με πάρει και εμένα, μα δεν με πήρε. Κοριτσάκι μου, γιατί έβγες από τα χέρια μου? Δεν ήσουν ευτυχισμένη μαζί μου. Θα έρθει ο Μαξάς να μας πάρει και δεν θα μας βρει. Ακούς, έλα, πάμε. Έλα, θα μου τα πεις στο δρόμο. Πώς μπόρεσα να σου εμπιστευτώ ένα παιδί ο Θεόφοβος? Είσαι πιο παιδί και βλάχνη. Έπρεπε να δηλώσει αδυναμία. Πρέπει να ειδοποιήσω να μου βρουν μια γυναίκα μυαλωμένη. Όσο για εσάς. Μην ανησυχείτε, θα ετοιμάσω τα πράγματά μου. Και τώρα δεσποινείς δασκάλα, για που ετοιμάζεσαι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σκληρός. Το βάθος όμως έχει κάτι που...
Γεια. Προσέχτε, πιο μακριά. Πιο μακριά εσείς. Φύγετε από εκεί λοιπόν. Για ποιο λόγο? Η φωτιά τη σβήσατε. Καθίστε εκεί. Τυλιχτείτε με κάτι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο μυστικό σε αυτόν τον βίωγο που το ξέρει μόνο αυτός. Ακούσατε ένα γέλιο εκείνη την ώρα. Ίσως. Είδατε μήπως και κάτι. Μια σκιά περπατούσε στο διάδρομο. Α. Υπάρχει εδώ μέσα μια γυναίκα που κάνει τα ραψίματα. Αυτή ήταν. Γελάει καμιά φορά έτσι. Είναι και υπνοβάτης. Δεν μπορούμε να την τιμωρήσουμε για κάτι που κάνει κοιμισμένη, χωρίς συνέστηση. Εκείνη όμως μπορεί να σας κάψει. Ελπίζω όχι. Τώρα μάλιστα που έχω εσάς. Πρέπει λοιπόν να σε ευχαριστήσω που με σώσετε από ένα φρικτό θάνατο. Δεν έκανα τίποτα, κύριε. Καληνύχτα. Θα βγείτε κιόλας. Χωρίς να με αφήσετε να σας πω λόγια ευγνωμοσύνης. Το ξέρω πως θα μου κάνατε καλό. Τόνισα την ώρα που μου πιάσατε το πόδι και ο πόνος έφυγε. Έχω ακούσει να μιλάνε για καλά πνεύματα. Κρυώνω. Πρέπει να φύγω. Α, ναι. Τα πόδια σας είναι βρεγμένα. Πηγαίνετε. Σκεπαστείτε καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Βλέπετε κιόλας, χωρίς να μ' αφήσετε να σας πω δύο λόγια ευγνωμοσύνης. Το ξέρω πως θα μου κάνατε καλό. Τόνισα την ώρα που μου πιάσατε το πόδι και ο πόνος έφυγε. Έχω ακούσει να μιλάνε για καλά πνεύματα. Ακούς να ξεχάσει το κερί. Τολμάς να κατηγορήσεις τον αφέντη. Τον κατηγορώ, λέει, δρυμύτατα. Μπορεί να είναι αφέντης, αλλά και το κερί είναι κερί. Βάζει μπουρλότο και σε κάνει στάχτη κι ας είσαι και αφέντη. Ο Θεός τον φώτισε και έριξε αμέσως νερό. Τι ήθελες να ρίξει, πετρέλαιο. Άντε πήγαινε, φώναξε τη δασκάλα και τη μικρή. Έχω εντολή να τους πάω περίπατο. Ο Κύριος, πού είναι τώρα? Ο Κύριος, ποιος Κύριος? Ο Κύριος η μόνα τον φυλάει. Έφυγε τα χαράματα σε ένα κτήμα, 50 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Εκεί μαζεύουν όλη τη βατία και τα σπάνε. Έχει γυναίκες εκεί.
Γυναίκες, να φάνε και οι κότες. Μια μάλιστα από αυτές την έχει βάλει στο μπάρι και ο κύριος. Άντε, πήγαινε φώναξε τώρα τις κυρίες, έχω εντολή να τις πάω στη θάλασσα. Δεν το χωρούσε το μυαλό μου. Όλη τη νύχτα έκανα όνειρα. Ύστερα από τα λόγια του πίστευα πως... ενώ εκείνος βρίσκονταν κιόλας σε διασκέδαση. Είσαι στεναχωρημένη, Δεσποινή. Ο καιρός είναι μελαγχολικός. Και ψυχή τρόπου δεν μπορεί να αναλυώθηκε από τον καιρό. Γι' αυτό. Σε έχουν αφήσει ποτέ μόνη, Δεσποινή? Όχι ποτέ. Γιατί ρωτάς? Εμένα μ' άφησαν. Και μάλιστα η μαμά μου. Γιατί διάλεξα αυτή την ώρα για να μου το πεις? Να, βλέπω πως κι εσείς νιώθετε τώρα μοναξιά. Χόρευα συνέχεια με μια ωραία κοπέλα. Ένιωθα κάτι αλόκοτο βλέποντάς τους μαζί. Δεν ήξερα πώς να το πω. Λέτε να είναι ζήλια. Δεν ήξερα πως με παρακολουθεί και το υπηρετικό προσωπικό. Αν ψάξω σε κάθε κλειδαρότρυπα, θα είναι και από ένα μάτι. Αγαπητή μου, δεν έχεις δίκιο. Η Δεσποινής είναι δασκάλα της μικρής. Και το λάθος είναι δικό μου που δεν την κάλεσε εδώ μέσα. Ω, κύριε Μέισον, πότε φτάσατε? Τώρα δα. Θέλετε να μιλήσω στον κύριο? Όχι, μην του χαλάσεις τη διασκέδαση, θα του κάνω έκπληξη. Έχει καλεσμένους. Εγώ ήρθα ακάλεστος. Πειράζει? Καλώς ήρθες, κύριε Όπερ. Νομίζω πως ξεχνάς το όνομά μου, Ρότζεστερ. Το ίδιο κάνει, κύριε. Αξιότιμη καλεσμένη μου, να σας συστήσω τον κύριο Ρόμπερτ. Είναι μακρινός μου συγγενής. Βέβαια, ήρθε λίγο αργά για να χορέψει. Κυρίες μου, αισθάνομαι πως είστε κουρασμένοι. Σαν καλός οικοδεσπότης, νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να σας οδηγήσω στα δωμάτια σας, να ξεχαστεί. Με συγχωρείς που ξέρετε το όνομά σου, αλλά τα μπερδεύω πάντα με τα ονόματα. Οδήγησε τον κύριο στο δωμάτιό του, εκεί που μένει πάντα κάθε φορά που μας επισκέπτεται. Μα θα προτιμούσε ένα δωμάτιο από την άλλη μεριά. Δυστυχώς τα διαθέσαμε όλα. Πρέπει να μείνεις εκεί. Εξάλλου ήθελα να μιλήσουμε. Ας τα αφήσουμε για αύριο. Την άλλη μέρα πήγαν στο κυνήγι. Επέμενα να πάω μαζί τους. Πήγα. Εκείνη ακολουθούσε τον κύριο. Έμπαινε μπροστά στο όπλο του. Ήταν πολύ τολμηρή. Ο κύριος Μέισον δεν έλειψε. Μ' ακολουθούσε όπου κι αν πήγαινα. Κατάφερα να κρυφτώ πίσω από κάποιους θάμνους. Επισύγγυμα
Κύριε Ρότσεστερ, ξέρω τι ψάχνετε. Νόμιζα ότι κάτι χτύπησε και έπεσε εδώ. Ναι, εδώ έπεσε. Την είδα λίγο πριν με κάποιον. Αλλά σηκώθηκε. Για δασκάλα. Θύμα είναι λίγο. Κάποιον βέβαια ήταν ελαφρό. Ο κύριος έδειξε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά μου φύγει το άλλο τραύμα. Κρυφό. Ήταν πιο μεγάλο. Πιο βαθύ. Κάποιος αδέξιος. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρό. Συγγνώμη που σας χάλασε το κέφι. Κάποιος θα σου χάλαγε τη ζωή. Αλήθεια. Κάποιος λείπει. Δεν πειράζει. Ελάτε, ελάτε να σας δείξω ότι μπορώ να σας μεταμορφώσω. Ελάτε. Την είναι λίγο να μεταμορφώνω. Θα παλί στα σημαντικά σας προσωπάκια. Να μεταμορφώνω, θα φωνεί και στα δικά σας προσωπάκια. Θα σας μεταμορφώσω. Πόσες μέρες έχεις στην πόλη μας? Τρεις. Ψώνησες για το γάμο? Ναι. Στην υγειά μας. Στην υγειά της Ιουλίας. Ξέρεις, είναι λίγο ξαδέρφη μου. Ναι, θα είμαστε συγγενείς. Πώς δεν την πήρες μαζί σου να διασκεδάσετε? Μια κυρία δεν μπορεί να έρθει σε τέτοιο τόπο. Έχουμε ακούσει μια δασκάλα που έχεις στο σπίτι σου. Είναι αλήθεια πως θα βολεύεις μαζί της? Δεν κατάλαβα. Λένε γι' αυτό καθυστερείς το γάμο. Ποιοι το λένε? Συζητείτε στο στενό περιβάλλον της μνηστής σου. Έτσι λοιπόν. Ώστε μου κακολογούν την Τζέιν αυτές οι κυρίες. Πρέπει να υπάρχει πολύ λάσπη στο περιβάλλον της μνηστής μου. Τολμά να κακολογώ ένα εικόνισμα. Θα σου εξομολογηθώ κάτι, ξαδέρφε. Η περιουσία μου έχει μειωθεί στο 1/3. Έπαθα ορισμένες ζημιές τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που θα ήθελα να το ξέρει και η μνηστή μου. Θα πρέπει να υπολογίζει σε πολύ μετρημένη ζωή. Να μας πεις το τραγούδι της δασκάλας. Ώστε αυτό θέλεις, στο πω εγώ. Αρχίζει κάπως έτσι. Τώρα που θα έρθει ο κύριος, θα φέρει τα ακριβότερα δώρα για την ύφη.
Σε λίγες μέρες έχει να γίνει γλέντι στο Θόλφιλ που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Ώστε ο κύριος Ρότσεστερ πήγε να ψωνίσει για το γάμο. Δεν το ξέρεις. Πήρε μαζί του και την αραβωνιαστικιά του στην πολιτεία. Με το πόδι μου που είχα χτυπήσει έμεινα κλεισμένη στο δωμάτιό μου. Μα εσένα σου τα λέει όλα ο κύριος. Δεν σου είπε και για το γάμο. Ναι. Κάτι μου είπε. Προχθές. Που με έφερε πληγωμένη. Κάτι αόριστο. Άρχισες να το αγαπάς αυτό το χτήμα. Πραγματικά το αγαπώ. Και αγάπησες και τη μικρή. Πάρα πολύ, κύριε. Θα λυπηθείς να το αποχωριστείς. Φυσικά. Κρίμα. Κρίμα. Μήπως πρέπει να φύγω από εδώ. Νομίζω ναι, Τζέιν. Πολύ καλά, κύριε. Θα είμαι έτοιμη την ώρα που πρέπει. Τώρα. Πρέπει, Τζέιν. Πώς θα παντρευτείτε, κύριε. Ακριβώς. Τώρα κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Τη μικρή θα τη στείλω στο σχολείο. Για σένα βρήκα ήδη μια θέση στην πόλη. Ευχαριστώ. Είναι πολύ μακριά. Εννοείς για το ταξίδι. Όχι. Η απόσταση. Και από τι θα σε χωρίσει η απόσταση. Από εσάς. Είναι αλήθεια πως δεν θα ξαναγιωθούμε πια. Έλα λοιπόν να κουβεντιάσουμε σαν φίλοι για τελευταία φορά. Έλα εδώ, κάτσε κοντά μου. Είναι μερικές φορές που νιώθω πολύ παράξενα για σένα. Όμως τώρα που καθόμαστε έτσι κοντά, μου φαίνεται πως έχω στο αριστερό μου πλευρό μια κλωστή γερά δεμένη με μια άλλη κλωστή που είναι δεμένη στο δικό σου πλευρό. Και φοβάμαι πως μόλις φύγεις θα κοπεί. Και το αίμα που θα τρέξει θα είναι από την καρδιά μου. Όσο για σένα είσαι νέα, θα ξεχάσεις. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Το ξέρετε καλά. Μακάρι να μην είχα έρθει ποτέ. Τώρα που φεύγω παίρνω μαζί μου ένα θάνατο. Επιμένεις να μείνεις, Τζέιν. Τώρα πια δεν είναι δυνατόν. Ναι. Είναι πολύ αργά. Όμως, αν σε παρακαλούσα... Το είπατε. Είναι πολύ αργά. Αν σου έλεγα πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θα ήταν αλήθεια. Κι αν ήταν αλήθεια. Μα εσείς είπατε να φύγω. Το ξεχάσατε τόσο γρήγορα. Δεν είπατε ότι θα παντρευτείτε. Είναι αλήθεια. Θα παντρευτώ. Βιαστείτε λοιπόν. Είναι αλήθεια. Βιάζομαι να σε παντρευτώ. Αντίο σας, κύριε. Ο σαρκασμός σας ξεπερνάει κάθε όριο. Δεν είχα ποτέ μου τέτοια απέτηση. Μια φτωχή και άπραγη δασκαλή θα να παντρεύω τον άρχοντα. Έναν άνθρωπο με τόση δύναμη. Να μείνω ήθελα εδώ. Σε αυτό το χώρο. Να δένω τα κορδόνια σας πριν πάτε τον περιπατό σας με την άλλη. Πράγματα εντελώς ανέλπιστα. Θα ήμουν μια συμπαθητική νυφούλα. Δεν θα ήμουν ωραία, όμως ήμουν χαρούμενη και κουρασμένη. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Είχα μείνει μπρος στον καθρέφτη όλη τη νύχτα. Thank you.
Κύριε, κάτι έγινε στον πύργο και είναι όλοι αναστατωμένοι. Η Τζέιν έσκησε το πέπλο της, πέταξε τα κουρέλια του στο πάτωμα και χάθηκε. Πώς μπήκατε και τα είδατε? Ακούσαμε κάτι ουρλιαχτά, ανακατεμέναμε γέλια. Τρέξαμε και... Καλά. Έγινε κάτι στο χτήμα και έπρεπε να βρεθώ εκεί τη νύχτα. Καλά, πήγαινε στον πύργο. Είναι ώρα που έγινε αυτό? Πριν από λίγο. Καλά. Hey. Hey. Τζέιν! Τζέιν! Τι έπαθες, κοριτσάκι μου? Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό που έγινε. Έλα, πες πως ήταν ένα κακό όνειρο. Ο Κύριος σε ψάχνει. Όλοι σε ψάχνουν. Πώς το έκανες αυτήν η φούλα μου? Έλα, πάμε. Θα σε στολίσω εγώ. Πάμε, η φούλα μου. Πήγες στην εκκλησία? Μάλιστα, κύριε. Είναι έτοιμος ο ιερέας. Σας περιμένει. Καλά. Είναι εσύ εδώ να ετοιμάσεις το αμάξι. Για πες τον αμαξιά να έρθει στην εκκλησία μαζί μας. Θα είναι ο κουμπάρος. Μάλιστα. Έτοιμη, Περιστέρω. Μάλιστα, κύριε. Πάει, κύριε. Επειδή την ημέρα της κρίσεως όλα τα μυστικά των ανθρώπων θα φανερωθούν, απαιτώ να μου εξομολογηθείτε από τώρα αν κανένας από τους δύο γνωρίζει την ύπαρξη εμποδίου που να μην επιτρέπει αυτή την ένωση. Δέχεσαι να λάβεις ως σύζυγο τη γυναίκα αυτή? Ο γάμος αυτός δεν μπορεί να γίνει. Συνεχίστε, πατέρ. Δεν μπορώ να συνεχίσω αν δεν εξετάσω την αλήθεια αυτού που αναφέρθηκε. Ο γάμος αυτός είναι εντελώς άκυρος. Αποδείξεις πως υπάρχει ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ο κύριος Ρότζεστερ είναι παντρεμένος με άλλη γυναίκα. Ποιος είστε εσείς? Δικηγόρος των Μέισον. Και έχω εδώ μια βεβαίωση με όλα τα στοιχεία. Καθώς και επίσης και ληξιαρχική πράξη γάμου. Του γάμου σας. Ο κύριος που είναι μαζί σας δεν έχει πρόσωπο? Είναι αλήθεια, πατέρ μου. Επρόκειτο να διαπράξω το αδίκημα της διγαμίας. Ίσως είναι πρόνοια, ματέως, στα σχέδιά μου. Δεν είμαι καλύτερος από τον διάβολο αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαι παντρεμένος. Μα η γυναίκα μου είναι τρελή. Κατάγεται από σπίτι που επί τρεις γενναίες βγάζει τρελούς, ηλίθιους και μανιακούς. Μου τη φορτώσανε με απάτη. Ελάτε μαζί μου. Θυμάσαι αυτό το δωμάτιο, γουνιάδε μου? Εδώ σε μαχαίρωσα. Καλημέρα, Γκρέις. Πώς είναι η κυρία σου σήμερα? Κύριε, δεν πρέπει να σας δει. Μια στιγμή μόνο. Προσέχτε. Προσέχτε το όνομα του Θεού. Δεν πιστεύω να έχει μαχαίρι. Δεν το ξέρουμε, είναι πονηρή. Καλύτερα να πηγαίνουμε. Να πας στο διάολο. Δεν θες να δεις την αδερφούλα σου? Δεν την πόνεσες? Thank you.
Αυτή είναι η γυναίκα μου. Να πιάσει γλυκά αγκαλιάσματα, είμαι υποχρεωμένο να δέχομαι σε όλη μου τη ζωή. Να τα χάρη αυτά που απολαμβάνω τις ώρες ξεκούρασης. Να τώρα, εκείνη που θα μου δίνει ό,τι μου στέρισε η άλλη. Το κορίτσι αυτό, που στέκει ατάραχο στην πόρτα της κόλασης. Άνθρωπε του Θεού, κρίνε με. Και εσύ, άνθρωπε του νόμου, που βιάστηκε να με καταδικάσεις. Άδικα κουραζόμαστε, κύριε. Δεν ήρθε μύτη από εδώ. Άνοιξε η γη και την κατάπτει. Πώς έγινε και του. Τόσα χρόνια είμαι στη δουλεψή σας και δεν ήξερα πως υπάρχει αυτή η γυναίκα. Ρεπόμουνε, γέρο μου. Κρύβει κανείς πάντα ότι τον τροπιάζει. Πως την παντρευτήκατε, κύριε. Είναι μια ιστορία πάτης που μου έκανε ο ίδιος ο πατέρας μου για να με ξεσπιτώσει. Υπήρξα θύμα της αριστοκρατικής μου καταγωγής. Δεν ήσουν εδώ να δεις τον αρβανιαστικό μου. Σήμερα κι εγώ τον γνώρισα. Είναι ψηλός, γενναίος, αλλά για χάρη σου τον έστειλε να κοιμηθεί. Είναι κάποιος. Τον βρήκε ο πατέρας μου στον δρόμο και τον μάζεψε. Μου δίνει την εντύπωση πως έχει μια ομοιότητα με όλους εδώ μέσα. Η αδερφή μου. Πήγε με το γιο του δήμαρχου. Κύριε, σας ζητούν. Καληνύχτα σας.
Πρόσεχε να μην κατέβει ο τρελός. Ούτε να μάθει ο κύριος Ρόντεστερ ποιος είναι. Ο Θεέ μου πόσο λιγόστεψαν οι άντρες στον κόσμο. Θέλω να πω οι αρσενικοί. Σε λίγο θα είναι πρόβλημα να φυτέψεις το παραμικρό στο κούτελο ενός συζύγου. Δεν θα με κεράσεις, λοιπόν. Νομίζω πως είμαι φιλοξενούμενος εδώ. Είδες που δεν έμαθες ακόμα το σπίτι. Μην ετοιμάζει για μένα. Δεν θα πιω. Ούτε ένα. Φαίνεται πως θα περάσω καλά μαζί σου. Με τέτοια οικονομία η πρίκα μου θα κρατήσει πολλά χρόνια. Είναι αρκετά μεγάλη, το ξέρεις. Αλλιώς, ίσως να μην έμενες εδώ. Νομίζω πως πρέπει να πηγαίνω. Αυτή τη στιγμή αποκλείεται. Είναι κλειδωμένο. Θα σπάσω την πόρτα. Θα δημιουργήσει σκάνδαλο. Για να είσαι αριστοκράτης. Αποφεύγει τα σκάνδαλα. Γιατί το έκανες αυτό? Αυτό το δωμάτιο είναι δικό μου. Έχω δικαίωμα να το κλειδώσω. Θα μείνω εγώ σε ένα άλλο. Έχουμε πολλούς επισκέπτες απόψε. Είναι όλα κατηλημένα. Θα μείνεις εδώ αναγκαστικά. Δώσε μου το κλειδί. Δεν μπορείς παρά να κοιμηθείς μαζί μου. Δεν έχεις ελπίδα να σωθείς. Και φυσικά μετά από αυτό θα με παντρευτείς. Είσαι τίμιος. Δεν θα θελήσεις να με εκθέσεις. Παντρευτήκαμε. Βέβαια δεν κοιμήθηκε και πολλές φορές στο κρεβάτι μου. Τη νύχτα έφευγε. Γύριζε σαν φάντασμα όπου υπήρχαν ερήπια. Είχε αυτή τη μανία. Κυρία, δεν είναι στο δωμάτιό της. Φυσικά. Κυρία, επέστρεψε. Αν με περιμένετε για το πρόγευμα, είστε αφελείς. Το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ. Κάθισε στο τραπέζι, Βέρθα. Ο άντρας σου θέλει να σου μιλήσει. Ο αντρούλης μου. Λοιπόν. Ο αδελφός σου θέλει να σου μιλήσει. Αν ξαναλείψεις βράδυ από το σπίτι εδώ. Πάμε να χτυπάς αυτό το μαχαίρι! Πάμε να χτυπάς αυτό το μαχαίρι!
Γιατί τρέμεις, Μέισον? Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι πως θα τρελαθώ. Η μάνα μου πέθανε σε άσυλο. Ο αδελφός με πάνε τρελός. Μα τα σου είπα πως τον μάζεψα από τον δρόμο ο πατέρας μου. Είναι γιος του. Η γυναίκα σου κατά πως φαίνεται πήρε τους δρόμους της τρέλας. Δεν έμεινε παρά η σειρά μου. Δεν θα γλιτώσω πια από αυτή την κληρονομιά. Τι με κοιτάς λοιπόν? Πάρ' τη γυναίκα σου και φύγε! Φύγε από εδώ να μην σε βλέπω! Σας μισώ όλους. Ησύχασε με, Μέισον, θα φύγω. Θα πάρω και τη γυναίκα μου. Δόξα σε ο Θεός, δεν έμεινε κανείς στο χτήμα. Είμαι πλούσιος τώρα, δεν έχω ανάγκη από την πρίκα της. Όμως τη γυναικούλα μου, ναι, θα την πάρω. Το ριζικό μου θα το σέρνω μαζί μου. Πού ετοιμάζεσαι να πας? Όπου μ' αρέσει. Το πατρικό σου ήξερε τα κατατόπια. Εδώ δεν τα μάθες ακόμη. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Παρακολουθούσε για καιρό. Τώρα μου δήλωσε πως δεν υπάρχει ελπίδα για τριάς. Έπρεπε να απομονωθεί. Αλλιώς μπορούσε να σκοτώσει όποιον έβρισκε μπροστά της. Την έκρισε σε εκείνο το δωμάτιο παίρνοντας μια γερή γυναίκα να την περιποιείται. Καημένα, αφεντικό. Γι' αυτό δεν είδα να σκάει ποτέ το χείλη σου. Σε ένα χωριό ζήτησα δουλειά. Δεν είχα. Ζήτησα ψωμί. Δεν είχαν. Έτσι είπαν. Ένας πεινασμένος βοσκούς μου έδωσε το ξέρω κόμματα που έτρεχε λιμασμένος. Ήμουν κουρασμένη. Δεν άντεχαν τα πόδια μου άλλο δρόμο.
ήταν τόσο καλός. Μια φορά ήρθε στο παράθυρο μια ζητιάνα. Ήταν μια νύχτα βροχερή όπως απόψε. Την πήρε μέσα, την κάθισε κοντά στη φωτιά και έδωσε ζεστό φαΐ. Μπορούσε να ζούσε αν πρόσεχε λίγο. Αχ, νομίζω πως νιστάζω. Κι εγώ. Ύστερα από τα ξενύχτια και τη λύπη που περάσετε, καλό είναι να ξεκουραστείτε. Μα γιατί δεν επέστρεψε ο Πέτρος. Πήγε να κοινωνήσει μια έτοιμο θάνατη. Λοιπόν, τι έγινε με τη ζητιάνα? Τι θέλεις? Θα ήθελα να μιλήσω στις κυρίες σου. Καλύτερα να μου πεις εμένα. Από πού έρχεσαι? Δεν είμαι από εδώ. Και τι γυρεύεις τέτοια ώρα? Να μου αφήνετε κάπου εδώ να περάσω τη νύχτα. Να σου δώσω ψωμί, αλλά στο σπίτι δεν μπορώ να σε βάλω. Πού μπορώ να πάω με στη βροχή? Ξέρεις εσύ που να πας. Αν είσαι μαζί με τίποτα αλήτης, να πας να τους πεις ότι το σπίτι είναι ασφαλισμένο. Να πάρε μια πεντάρα και δίνε του. Πρέπει να κλείσω, μπάζει βροχή! Βρεθήκατε εδώ με στη νύχτα. Ελάτε μαζί μου. Ευχαριστώ. Ό,τι σκαίνει, κύριε, πώς τη βάζεις μες στο σπίτι? Έναν έτοιμο θάνατο δεν το ρωτάνε αν θέλει να γίνει καλά. Είναι πλάσμα του Θεού. Πώς την αφήσατε μες στην βροχή τόση ώρα? Είναι πεινασμένη και τρέμει. Αλλάξτε τη ρούχα και δώστε τη στεγνά να φορέσει. Ετοίμασέ τη λίγο γάλα ζεστό. Πολύ λίγο στην αρχή. Μοιάζει σαν μισοπεθαμένο σπουργητάκι που μπήκε από το παράθυρο σε ώρα καταιγίδα. Οι αδερφές μου θα σας κρατήσω στις σκούφτες τους. Ζήστε μαζί τους ώσπου να φύγουν. Στο μεταξύ εγώ θα φροντίσω για σας. Εκτελώ χρέη ιερέας σε μια πολύ φτωχή ενορία. Η βοήθεια που μπορώ να προσφέρω είναι επίσης πολύ φτωχή. Ζητάει οποιαδήποτε δουλειά. Πολύ καλά. Το υπόσχομαι. Καλησπέρα, Τζέιν. Πώς πήγε το πρώτο μάθημα? Πολύ καλά. Περάστε μέσα. Όχι, όχι. Έφερα μόνο αυτό. Το πλέξα για εσάς οι αδερφές μου λίγο πριν φύγουν. Εργάζονται σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στην πόλη. Ευχαριστώ. Σας απογοήτευσε το σπιτάκι? Όχι. Είναι βολικό και καθαρό. Σας οφείλω βαθιά ευγνωμοσύνη. Καλησπέρα, κύριε Πέτρο. Καλησπέρα. Ο μπαμπάς μου είπε πως ανοίξατε το σχολείο. Α, θα είστε η δασκάλα. Πού σας φάνηκαν οι μαθητριές σας? Πολύ καλά, παιδιά. Σας έχω πει για τη Δεσποινίδα Κάτια. Είναι αυτή που με βοήθησε στο σχολείο. Κρίμα που δεν ήταν στα εγκαίνια. Έλειπα σήμερα στην πόλη. Πού σας φάνηκε το σπιτάκι, καλά το επίπλωσα? Πολύ όμορφα, σας ευχαριστώ. Θα έρχομαι καμιά φορά να σας βοηθάω στα μαθήματά σας. Ο μπαμπάς παραπονείται πως δεν έρχεται πια να μας βλέπετε. Αποξενωθήκατε ολότελα.
Θα έρθω μια μέρα, ευχαριστώ. Βέβαια, είσαστε απασχολημένος, αλλά ο μπαμπάς επιμένει. Ελάτε. Όχι απόψε, δεσποινής μου. Καλά τότε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ακούραστος. Η πίστη του στο Θεό είχε τέτοιο βάθος και τέτοιο πλάτος. Με είχε συγκινήσει. Όμως, όταν έμενα μόνη, έβλεπα τη μορφή εκείνου μέσα σε φλόγες να λιώνει. Και με πιάνε ένας φόβος. Πως κάτι κακό του έχει συμβεί. Μην φύγετε. Μείνετε λίγο ακόμα. Θέλω να το δω καλά αυτό το πρόσωπο. Έμεινε μέσα μου έτσι ματωμένο, όπως το είδα την τελευταία φορά. Έτσι ταπεινωμένο. Κλαις, καλέ μου. Το αίμα της πληγής σου θα στάσει πάντα στην καρδιά μου. Τη φωνή του να με καλεί. Μια από τις πολλές φορές δεν άντεξε και φώναξε. Έρχομαι, καλέ μου. Έρχομαι. Ποιος είστε? Ποιος είστε? Δεν έχει σημασία το όνομά μου. Αρκεί να είναι το δικό σας αυτό που ψάχνω. Δεν καταλαβαίνω. Πριν από 20 τόσα χρόνια, ένας φτωχός βικάριος αγάπησε την κόρη κάποιου πλούσιου. Τον αγάπησε και εκείνη και παντρεύτηκαν, αδιαφθώντας για τη γνώμη των δικών της που την αποκλήρωσαν. Ύστερα από 2 χρόνια πέθαναν και οι δυο, αφήνοντας ένα κοριτσάκι που αμέσως μετά τη γέννησή του έπεσε στην κρύα αγκαλιά της φιλανθρωπίας. Το δώσανε σε κάτι πλούσιου συγγενής της. Σε μια κυρία Ριντ. Γιατί τρομάξατε? Ποιος είστε? Δεν έχει σημασία. Είμαι τόσο βέβαιος για το ποια είστε εσείς. Θα γράψω στον κύριο Μπρίξ, πως σας βρήκα πιο εύκολα από όλες τις αγγελίες των εφημερίδων. Δεν καταλαβαίνω. Αν είστε η Τζέιν Έιρ, δεν αμφιβάλλω. Είστε η κληρονόμος του κυρίου Έιρ που πέθανε στη Μαδέρα. Είστε πλούσια. Πλούσια εγώ? Μάλιστα εσείς. Και θέλετε να μάθετε πώς είναι η περιουσία σας? Ναι. Τίποτα, μικροπράγματα. 20.000 λίρες. Πώς? Ναι. Είναι τεράστιο ποσό, μήπως κάνετε λάθος? Όχι. Μήπως δεν διαβάσετε καλά τους αριθμούς? Μήπως είναι 2.000. Είναι γραμμένο ολογράφος, όχι με αριθμούς. Θα μπορέσω να χτίσω ένα σπιτάκι αντικριστά στο Θόρφιλντ. Θα ανοίγω το παράθυρο κάθε πρωί και θα αντικρίζω εκείνον. Μουσική.
Τζέιν! Ξύπνησες τόσο νωρίς. Ήθελα να σου μιλήσω. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Μα τι. Φεύγεις. Ναι. Φεύγω, αγαπητέ μου Πέτρο. Μπορεί να ξαναγυρίσω. Μπορεί και όχι. Πρέπει να σας πω ότι μου σώσατε τη ζωή. Θα προσεύχομαι για σας όσο είμαι ζωντανή. Όμως τότε, μαζί με το σαρκείο μου, κουβαλούσα και ένα σπαραγμό. Πίστεψα πως πλάι στο έργο σας θελητρωνώ μου. Ο σπαραγμός έμεινε ολοζώντανος. Ώστε λοιπόν, άδικα ετοίμαζα τόσα επιχειρήματα να σας πείσω. Ναι, άδικα. Χαίρετε, αγαπητέ μου. Ο Θεός που σας ενέπνευσε την ιδέα να μου κάνετε την τόσο τιμητική για μένα πρόταση, ας σας δίνει παρηγορία. Οι ξαδέρφες μου αφήνω τα 2/3 της περιουσίας μου. Αν χρειαστείτε βοήθεια... Θα τα καταφέρω. Ο Κύριος θα είναι μαζί μου. Έχω ελπίδα. Μην τον ξεχάσεις ποτέ, Τζέιν Έιρ. Όχι. Ποτέ. Αντίο. Στο καλό. Στροφή. Ο Κύριος. Καλύτερα να μην ρωτάς. Είναι ζωντανός. Καλύτερα να μην είδα. Πες μου λοιπόν. Η τρελή ξέφυγε από τη Μαρία. Έβαλε φωτιά στο δωμάτιό σου. Ήταν καλοκαίρι. Μεσάνυχτα. Οι φλόγες ανέβαιναν στον ουρανό. Αυτή ανέβηκε στη στέγη και ούρλιαζε. Ο Κύριος έτρεξε να την κατεβάσει. Εκείνη του ξέφυγε και έπεσε στο κενό. Πέθανε. Πέθανε. Έγινε κομμάτια. Σκοτώθηκε κανένας άλλος. Καλύτερα να σκοτωνόταν. Τι θέλεις να πεις. Δυστυχισμένα αφεντικό. Τι έπαθε. Καθώς κατέβαινε τη σκάλα, εκείνη κι εγώταν. Ακούστηκε ένας τρομερός πάταγος και γκρεμίστηκε. Τον έβγαλαν μέσα από τη φωτιά. Και μετά. Νάτος. Πρόσεχε, μην του μιλήσεις. Δεν δέχεται κανέναν. Ποιος είναι? Ποιος? Πάθηκε. Ήταν κανένα από τα φαντάσματα που τριγυρνά στα ερήπια του πύργου. Το ίδιο που τρυπώνει στα όνειρά μου. Αυτό το βάδισμα που τα ακούγα να φεύγει. Όλο να φεύγει από κοντά μου. Αφήνοντας με πίσω να φωνάζω. Τζέιν Έιρ! Τζέιν Έιρ!
όλο να μακραίνει σαν άπιαστο πουλί. Αφέρα απόψε πάλι η νύχτα να παίξει το παιχνίδι της. Jane Eyre! Jane Eyre!